Επίσης, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, 18 και 19 Ιουνίου, σωστά? Σωστά. Στο κλειστό γήπεδο Αριστίδης Παπαμιχαήλ στην Δραπετσόνα. Ναι. Τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες και τα σωματεία και οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, απευθύνουμε ένα πλατή κάλεσμα σε όλες τις οργανώσεις εργατικής τάξης μέσα σε αυτές τις συνθήκες, για να συζητήσουμε, να αποτιμήσουμε τους αγώνες που δώσαμε μέχρι τώρα, αλλά κυρίως, ξαναλέω, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τις οποίες περιγράφετε και εσείς γλαφυρά καθημερινά στην εκπομπή σας, για το πώς πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα, στο πώς πρέπει να βγούμε μπροστά σήμερα, να επερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε δικαιώματα για τους εργαζόμενους, γιατί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα, η πραγματικότητα που βιώνει ένας εργαζόμενος, με το τεράστιο κύμα ακρίβειας που έχει επιδεινωθεί και λόγω του πολέμου που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, αλλά έχει ξεκινήσει να θυμίσω από πριν. Αλλά και όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν περάσει και από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από την παρούσα κυβέρνηση μας έχουν φέρει στο απροχώρητο. Κύριε Περαγή, ο αγώνας των εργαζομένων στην Κόσκο, γενικότερα στο λιμάνι, στις προβλήτες, έφερε αποτέλεσμα. Τελικά είναι μονόδρομος για να διεκδικήσουμε αξιοπρέπεια, γιατί δεν διεκδικούμε να πάρουμε κανένα κότερο να το έχουμε στη Μαρίνα Αλίμου, διεκδικούμε αξιοπρέπεια. Είναι μονόδρομος. Ακούστε να δείτε, η ίδια η πείρα που έχουν πλέον οι εργαζόμενοι από όλα τα προηγούμενα χρόνια και όπως επιδεινώνεται η κατάσταση, δείχνει ότι είναι μονόδρομος για εμάς. Γιατί πραγματικά όσοι περιμένανε, να το πούμε έτσι, κάποιον εργολάβο λύσεων, είτε από την εναλλαγή των κυβερνήσεων, είτε από δεν ξέρω εγώ που αλλού, αποδείχθηκε στην πράξη ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται, ή με το γνωστό επιχείρημα πολλές φορές της καμένης γης ή της αντιξιότητας των συνδικών που ζούμε, να αποδεικνύεται για μας, για τα συμφέροντα των εργαζομένων και γενικότερα του φτωχού λαού, να το πούμε, χειρότερη από την προηγούμενη. Όμως πραγματικά αναφέρατε και εσείς τον αγώνα των εργαζομένων στην Κόσκο, που δεν είναι ο μόνος που έφερε αποτέλεσμα, αλλά η αλληλεγγύη που εκφράστηκε μέσα από τα σωματεία και η αποφασιστικότητα των ίδιων των εργαζομένων, που υποχρέωσε ένα τεράστιο μονοπόλιο που δεν το έχει ξανακάνει να υπογράψει συλλογική σύμβαση, αυτό που διεκδικούσαν οι εργαζόμενοι. Έχουμε την συλλογική σύμβαση εργασίας που υπόγραψε η Ομοσπονδία Οικοδόμων με αυξήσεις από 18 ως 35% ανάλογα την ειδικότητα και το ύψος του μισθού. Έχουμε τη συλλογική σύμβαση που έχουν υπογράψει οι εργαζόμενοι στην αυτοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος με το Συνδικάτο Μετάλλου. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που πυκνώνουν ευτυχώς θετικά, να το πούμε έτσι, το τελευταίο διάστημα, και που δείχνει ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, για να μπορέσουμε πραγματικά πολλές φορές να εξασφαλίσουμε την επιβίωση ή ακόμα και τα βασικά είδη ανάγκης. Γιατί δεν σας κρύβω ότι ακόμα και στο δικό μας τον κλάδο, που ένα μεγάλο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, που τα μονοπόλια που δραστηριοποιούνται εδώ βγαίνουν κάθε τρίμηνο και πανηγυρίζουν τεράστια αύξηση κερδών, που έχουμε πολλούς εργαζόμενους που έχουν υψηλή εξειδίκευση με πτυχία κτλ., έχουμε φτάσει σε σημείο να ψάχνουμε κάθε μήνα τα φραγκοδίφραγκα στις τσέπες μας, για να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε βενζίνη, αν θα ανοίξουμε το air condition, εάν θα καλύψουμε βασικές ανάγκες όπου συνεχώς περικόπτονται. Οι καλοπληρωμένες δουλειές των πτυχιούχων. Υποτίθεται, οι οποίες έχει καταρρεύσει αυτό το επιχείρημα, γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον, λόγω της κατάργησης με όλους τους προηγούμενους νόμους και με αυτή την κυβέρνηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καταρχήν πουθενά δεν αναγνωρίζεται πτυχίο. Δεύτερον, με τους απανωτούς νόμους των παλιών κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, μετά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα αυτής της κυβέρνησης, το 8ωρο έχει καταργηθεί. Ο κατώτερος μισθός έφτασε να είναι τώρα μετά την Πρωτομαγιά στα 7-13. Μεικτά. 7-13 μεικτά, και όταν όλη αυτή η κατάσταση έχει φέρει με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα ανακοινωμένα, τον διάμεσο μισθό, τον μέσο μισθό που λέμε, από τα 1.100 που ήταν το 2009-2010, να έχει πέσει περίπου στα 800 ευρώ σήμερα καθαρά, ο μέσος μισθός. Άρα δεν χτυπιέται μόνο ο κατώτερος, που είναι χαρακτηριστικό ότι το επίπεδό του είναι κάτω από τα 2009. Αλλά τι γίνεται, και αυξάνεται ο χρόνος εργασίας, και εντατικοποιείται η εργασία, και δυσκολεύουν οι όροι συνθήκες της ζωής, και ο μισθός παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2009-2010. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα,
και στην πανελλαδική σύσκεψη εμείς καλούμε όλα τα σωματεία, όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλους τους εκλεγμένους συνδικαλιστές που βρεθήκαμε στον αγώνα το προηγούμενο διάστημα και μέσα στην πανδημία, όπου αποδείξαμε ότι και τα καλυμμένα στόματα μπορεί να έχουν φωνή και να διεκδικούν, και μέσα στη φάση της ανάπτυξης και μέσα στη φάση της κρίσης, σε μεγάλους αγώνες που δώσαμε μαζί, να έρθουν εκεί ο καθένας, αν θέλετε, και με τη δική του, με το δικό του βαθμό συμφωνίας, αλλά να βάλουμε την κατεύθυνση για το τι συνδικάτα χρειαζόμαστε, τι κίνημα χρειαζόμαστε, για να πούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε, όπως το είπατε, αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια εν έτη 2022, που με την τεράστια εξέλιξη τεχνολογίας και της επιστήμης θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο, που δυστυχώς έχει χαθεί. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Περάκη. Να είστε καλά.